Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι η επικαιρότητα της ερώτησης, ειδικά τη σημερινή μέρα, είναι αυταπόδεικτη μετά και τις μεσημεριανές ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το άνοιγμα των σχολείων. Ξεκινώντας, θέλω να πω ότι έτσι κι αλλιώς η μεγάλη κοινωνική αξία της δουλειάς όλων όσοι εργάζονται στην καθαριότητα υπήρχε πάντα, τουλάχιστον για εμάς. Όμως τώρα, μέσα στην πανδημία, αυτή η αξία έγινε ολοφάνερη. Θα έλεγε κανείς ότι έγινε και πολύτιμη, μιας και η καθαριότητα αποτελεί βασικό όπλο και βασικό μέτρο άμυνας απέναντι στον κορονοϊό. Μιλάμε βέβαια για τη βαριά και την ανθυγιεινή δουλειά χιλιάδων ανθρώπων στην καθαριότητα και στην υγιεινή, στα νοσοκομεία, στα μέσα μεταφοράς, στα σχολεία, σε κάθε δημόσιο χώρο. Αλλά σήμερα θέλουμε να επικεντρώσουμε στους καθαριστές και τις καθαρίστριες των σχολείων της χώρας. Ποιες είναι αλήθεια οι εργασιακές τους σχέσεις, κυρία Πρόεδρε? Για τη μεγάλη τους πλειοψηφία, κοντά 10.000 είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι εργασιακές τους σχέσεις είναι συμβάσεις έργου που αρχίζουν και τελειώνουν κάθε σχολική χρονιά. Οι συμβάσεις δηλαδή του έσχους της ομηρίας. Ποιοι είναι οι μισθοί άραγε όλων αυτών των ανθρώπων που κρατάνε καθαρά τα σχολεία των παιδιών μας? Ακούστε, για έναν νηπιαγωγείο 90 ευρώ το μήνα αν είναι μονοθέσιο ή 120 ευρώ το μήνα αν είναι διθέσιο. Για τα περισσότερα σχολεία κάτω από 300 ευρώ το μήνα, κύριε Υπουργέ. Το πολύ σε αυτά τα μεγάλα σχολικά συγκροτήματα να φτάσει ένας καθαριστής ή μια καθαρίστρια να πάρει 480 ευρώ το μήνα. Για μια δουλειά που όλοι ξέρουμε πόσο βαριά είναι. Βλέπετε, αυτοί οι μισθοί βγαίνουν έτσι επειδή υπολογίζονται και βγαίνουν μόνο με βάση τις σχολικές αίθουσες που καθαρίζονται χωρίς να υπολογίζουν ότι καθαρίζουν αυτοί οι άνθρωποι και τους υπόλοιπους χώρους των σχολείων, όπως είναι τα εργαστήρια, τους βοηθητικούς χώρους, τις αυλές, τα γραφεία, τις τουαλέτες. Πότε πληρώνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Συνήθως κάθε 4 με 6 μήνες. Τόσο πρέπει να περιμένουν. Αφού οι κυβερνήσεις, βλέπετε, πολλές, χωρίς καμιά εξαίρεση, καθυστερούν να στέλνουν αυτά τα χρήματα στους δήμους. Φυσικά, δεν συζητάμε τώρα εδώ για συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, για άδειες, ωράρια κτλ. Καθώς αυτά δεν υπάρχουν, δεν προβλέπονται καν για τους συμβασιούχους, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για όλο αυτό το ωραίο, υπέροχο καθεστώς της ευέλικτης εργασίας. Ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, και έχει αξία γι' αυτό να υποθεί, είναι ελλειπή και τα μέτρα προστασίας για εργαζόμενους μέσα σε χλωρίνες και μέσα σε καρκινογόνα απολυμαντικά. Πώς τώρα η κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις, αλλά και η δική σας, επιβραβεύει όλους αυτούς τους μαχητές στην πρώτη γραμμή σήμερα της πανδημίας? Με την απόλυσή τους. Καθώς με βάση το υπάρχουν θεσμικό πλαίσιο, οι συμβάσεις τους λήγουν σε ένα μήνα, στις 30 Ιουνίου. Στον αέρα, λοιπόν, χιλιάδες εργαζόμενοι στη σχολική καθαριότητα και ο Σεπτέμβρης, κύριε Υπουργέ, με το κανονικό άνοιγμα των σχολείων, δεν είναι μακριά. 2 μήνες μας χωρίζουν. Λοιπόν, αυτό το έσχος, λέμε εμείς, ότι πρέπει να σταματήσει. Γιατί εκτός από αντεργατικό, είναι πια και επικίνδυνο για την υγιεινή των σχολείων και πρέπει να δοθεί τώρα η οριστική λύση. Μία είναι αυτή, κύριε Υπουργέ. Σας τη ζητάνε, σας την έχουν πει με τις κινητοποιήσεις τους επανειλημμένα οι εργαζόμενοι. Μονιμοποιήστε τώρα όλους αυτούς τους ανθρώπους για να έχουν τα σχολεία προσωπικό καθαριότητας. Και επειδή αυτό, όπως και εσείς καλά ξέρετε, δεν φτάνει και όπως αναγνωρίσατε έμεσα και σήμερα στις ανακοινώσεις σας και στη συνέντευξη που δώσατε, θα χρειαστούν και άλλες προσλήψεις να κάνετε. Μονιμοποιήστε λοιπόν όλους αυτούς και κάντε και νέες προσλήψεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ και εσάς για την ερώτηση. Ευχαριστώ γιατί συζητούμε ένα θέμα το οποίο αναμφίβολα έχει ενδιαφέρον κοινωνικό και στο οποίο οφείλουμε όλοι να δείξουμε πράκτος την κοινωνική μας ευαισθησία. Γιατί μιλάμε για τις συνθήκες καθαριότητας στα σχολεία που πηγαίνουν τα παιδιά μας, τα παιδιά όλων των Ελλήνων, η οποία πρέπει να είναι διασφαλισμένη, αλλά μιλάμε και για τις συνθήκες εργασίας των ανθρώπων, ανδρών και γυναικών που εργάζονται στην καθαριότητα στα σχολεία. Συνθήκες εργασίας που θα συμφωνήσω ότι υπό το καθεστώς που εργάζονται σήμερα οι άνδρες και οι γυναίκες ως καθαριστές και καθαρίστρες στα σχολεία,
δεν είναι οι συνθήκες που πρέπουν σε εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ελλάδα του 21ου αιώνα. Σε καμία περίπτωση. Και σε ό,τι αφορά τα χρήματα τα οποία παίρνουν, αλλά περισσότερο θα έλεγα σε ό,τι αφορά το σύστημα με το οποίο γίνονται αυτές οι συμβάσεις. Ένα σύστημα που έχει έντονα χαρακτηριστικά πελατειακότητας, στην οποία πρέπει να βάλουμε επιτέλους τέλος. Θέλω να πω ότι το διάστημα της καραντίνας του Υπουργείου Εσωτερικών από κοινού με την τοπική αυτοδιοίκηση πήρε όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της καθαριότητας στις κοινωνικές υποδομές που εργάζονταν. Πήραμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για αυτό το διάστημα που ανοίγουν τα σχολεία, δημοτικά γυμνάσια, λύκεια και οι παιδικοί σταθμοί. Το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε ισχυρά οικονομικά εργαλεία στην αυτοδιοίκηση. Παρήχαμε από την πρώτη μέρα της καραντίνας έκτακτη στήριξη 15 εκατομμυρίων ευρώ και αυτή τη βδομάδα έκτακτη ενίσχυση στους Δήμους για να αναπληρώσουν τις απώλειες που προφανώς έχουν λόγω των κλειστών εταιριών, καταστημάτων, γραφείων, των λιγότερων δημοτικών τελών που εισπράττουν 75 εκατομμύρια ευρώ έκτακτη στήριξη στους Δήμους. Άρα έχουν όλη τη δυνατότητα και νομοθετήσαμε και τη δυνατότητά τους να προσλάβουν εκτάκτως και κατά παρέκκληση της νομοθεσίας για 4 μήνες όπου χρειαστεί προσωπικό, ανάμεσα στα άλλα για το σκοπό της καθαριότητας. Όχι για να επιλύσουμε το πρόβλημα της επόμενης σχολικής χρονιάς, σε αυτό θα αναφερθώ πολύ συγκεκριμένα. Μιλάω για την περίοδο της κρίσης του κορονοϊού. Πάμε τώρα σε αυτό που έχουμε μπροστά μας από το Σεπτέμβριο. Πριν 10 ημέρες, μαζί μάλιστα με τον συνάδελφο του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Δελή, συναντηθήκαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών με αντιπροσωπεία εργαζομένων από σχολεία του Πειραιά. Και σήμερα είχα μια αρκετή ώρα συζήτηση, συνάντηση, με συντονιστικό 35 σωματείων από τους καθαριστές και τις καθαρίστρες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μου περιέγραψαν το πρόβλημα, μου ήταν γνωστό, το περιγράψαμε όλοι, αναζητούμε τη λύση. Τι έχω να πω γύρω από την τοποθέτησή σας, κύριε συνάδελφε του Κομμουνιστικού Κόμματος, και από το τι σκεφτόμαστε να κάνουμε. Καταρχήν γνωρίζετε ότι η δυνατότητα μετατροπής των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου σε αορίστου χρόνου απαγορεύεται ρηχτά από το άρθρο 103 του Συντάγματος. Επομένως, μονιμοποίηση με την έννοια της μετατροπής των συγκεκριμένων συμβάσεων σε συμβάσεις μόνιμες δεν είναι δυνατό να γίνει. Το γνωρίζετε και το γνωρίζουμε όλοι. Και κατά τη γνώμη μου, αν θέλουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και αν θέλουμε να βοηθήσουμε την επίλυση του προβλήματος, ας συζητάμε στη βάση συνταγματικών λύσεων, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη, αλλά νομίζω και όλοι μας, να σεβόμαστε το Σύνταγμα και ό,τι κάνουμε να το κάνουμε στα πλαίσια αυτού του Συντάγματος, το οποίο έχουμε ορκιστεί όλοι ότι υπηρετούμε. Άρα η λύση της μονιμοποίησης δεν υπάρχει στο τραπέζι. Η λύση να ακολουθήσουμε μια πολιτική ίδια με αυτήν που κάναμε για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι δεν προκρίνεται από τους ίδιους εργαζόμενους, τους νυν εργαζόμενους του προγράμματος. Εάν γίνει μια διαδικασία τέτοιου είδους μέσω του ΑΣΕΠ, όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή τις 3.000 προσλήψεις, το διαγωνισμό που προκήρυξε το ΑΣΕΠ, οι άνθρωποι που σήμερα εργάζονται στα προγράμματα καθαριότητας, με τις συμβάσεις καθαριότητας, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα μπορούν να διοριστούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν λοιπόν κανείς ενδιαφέρεται για τους συγκεκριμένους ανθρώπους και την επίλυση του προβλήματος καθαριότητας, θα πρέπει να αναζητήσει άλλη λύση. Καταρχήν, αναρωτιέται κανείς, πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Η δική μου απάντηση είναι ότι εδώ εμπεριέχεται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι άνθρωποι, πολλές κυρίες από αυτές εργάζονται στα σχολεία στην καθαριότητα 15 και 20 χρόνια. Και επομένως, υπό τις συνθήκες της αγοράς εργασίας τις σημερινές, υπό το καθεστώς της ύφεσης και της κρίσης που εκ των πραγμάτων αντιμετωπίζουμε και εμείς όπως όλη η ανθρωπότητα, οποιασδήποτε άλλες δυνατότητές τους θα έλεγα τους σχεδόν εκλείπουν. Άρα πρέπει να δώσουμε λύση με αυτό το προσωπικό. Η λύση που αναζητούμε και έχουμε συζητήσει από κοινού με το Υπουργείο Παιδείας, διότι διευκρινίζω ότι ο φορέας που πληρώνει τις κυρίες και τους κυρίους που εργάζονται στην καθαριότητα των σχολείων το είναι ΔΥΒΗ, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Παιδείας. Άρα το Υπουργείο Παιδείας έχει άμεση συναρμοδιότητα ως προς την οικονομική διαδικασία τουλάχιστον. Και φυσικά τεράστιο και κρίσιμο ρόλο έχει το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Είμαστε λοιπόν σε συζήτηση και συνεννόηση του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους,
προκειμένου στη νέα σεζόν να υπάρξουν συμβάσεις από το ΙΝΕΒΙΒΙΜ με τους καθαριστές και τις καθαρίστρες, οι οποίες να είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Μέσω αυτών των συμβάσεων ορισμένου χρόνου μπορούμε να πετύχουμε πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, για να εκλείψουν τα φαινόμενα που πολύ σωστά, κύριε συνάδελφε, περιγράψατε ότι δυστυχώς υπάρχουν σήμερα όταν αρρωσταίνουν αυτοί οι άνθρωποι, και να υπάρξει δικαιοσύνη και ισονομία ανάμεσά τους και να μπει ένα τέλος στην πελατειακότητα. Αυτό που έχω κατηγορηματικά να δηλώσω είναι ότι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες της καθαριότητας των σχολείων δεν πρέπει να αισθάνονται ότι είναι στον αέρα. Διότι δεν θα είναι στον αέρα. Δεν είναι στον αέρα. Θα εργαστούν κανονικά την επόμενη περίοδο και πιστεύω ότι πολύ γρήγορα τα τρία υπουργεία, τα τρία συναρμόδια υπουργεία, θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε αυτή την οριστική λύση. Κάνουμε αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε πολύ σύντομα να ανακοινώσουμε την οριστική λύση στο πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω από ένα κομμάτι της απάντησής σας που νομίζω ότι αδικεί τους εργαζόμενους στην καθαριότητα. Αφήσατε υπαινιγμούς και υπονοούμενα για τη συμβολή τους στις πελατειακές σχέσεις. Πρέπει όμως εδώ να σας πω, για τη συμβολή των εργαζομένων δηλαδή, για αυτούς δηλαδή που πηγαίνουν και δουλεύουν για 90, 120, 300, άντε 400 ευρώ. Πρέπει όμως εδώ να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι σε μια σχέση εκμαυλισμού συνείδησης, την πρωταρχική ευθύνη την έχει ο εκμαυλιστής, όχι ο εκμαυλιζόμενος. Δεν είναι η ίδια και όμοια η ευθύνη. Για σκεφτείτε λοιπόν ποιοι είναι όλοι αυτοί, ποιοι έκτισαν όλο αυτό το πελατειακό κράτος, ποιοι το συντηρούν με άλλες μεθόδους τώρα. Προσπερνώ τέλος πάντων και προχωράω στην ουσία. Αποκλείσατε, όπως και στη συνάντηση, σε αυτό είστε συνεπείς, αποκλείσατε οποιαδήποτε σκέψη για μονιμοποίηση. Μιλήσατε για μετατροπή των συμβάσεών τους σε ορισμένου χρόνου. Και εμείς σας λέμε, μετατρέψτε τους σε αορίστου χρόνου. Έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε. Υπάρχει σχετική γνωμάτευση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, υπάρχει σχετική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας εδώ της χώρας μας και, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, δεν μπορείτε να επικαλείστε, κύριε Υπουργέ, και εσείς και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ το Σύνταγμα ως εμπόδιο για τη μόνιμη δουλειά αυτών των ανθρώπων, γιατί αυτό το Σύνταγμα δεν έπεσε από τον ουρανό, εσείς το ψηφίσατε. Και μάλιστα τη σχετική διάταξη, το άρθρο 103, το ψηφίσανε τότε, γιατί το θυμάμαι, δεν ήμουν εδώ, αλλά τα παρακολουθούμε, το ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο μικρός τότε συνασπισμός, ο πρόγονος του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ. Και ό,τι σύμπτωση στην αναθεώρηση που είχαμε πριν από λίγους μήνες εδώ μέσα, υπήρξε πάλι πρόταση από το κόμμα μας να απαλληφθεί αυτή η διάταξη για να μην τη χρησιμοποιείτε ως πρόσχημα για να κρατάτε αυτούς τους ανθρώπους σε ομοιρία, και απορρίφθηκε και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, είναι καθαρά ζήτημα πολιτικής βούλησης. Μπορείτε να το κάνετε και πρέπει να το κάνετε. Τώρα, σε σχέση με όλα αυτά τα καλά και τα παρήγορα λόγια, το τσάι και συμπάθεια που μοιράζετε κι εσείς, όπως και όλες οι κυβερνήσεις, ακόμα και τα μεγάλα λόγια περί ηρωισμών και τα λοιπά, για όλους αυτούς τους ανθρώπους, νομίζουμε ότι συνιστούν μια πολύ μεγάλη υποκρισία από τη στιγμή που συνεχίζεται αυτό το απαράδεκτο καθεστώς της ομοιρίας τους. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν 15, 17, 18 χρόνια δουλειάς και ζητάνε το αυτονόητο, μια σχετική ασφάλεια για τη δουλειά τους. Έρχομαι όμως σε αυτά που ανακοινώθηκαν σήμερα και σε αυτά που επαναλάβατε. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση μεταθέτει και αυτή της την ευθύνη. Έχει ένα ταλέντο αυτή η κυβέρνηση, τη δική της, την κεντρική, την κρατική ευθύνη, να τη μεταφέρει πότε στην ατομική ευθύνη, και τώρα μεταφέρει την ευθύνη αυτή στους Δήμους, και μιλώ για την καθαριότητα των σχολείων. Τους δώσατε, λέτε, 15 και 75 εκατομμύρια ως δεύτερη δόση, ωραία, αλλά αυτά δεν τα δώσατε μόνο για την καθαριότητα, τα δώσατε για όλες τις ανάγκες. Και προφανώς οι ανάγκες στην καθαριότητα, κύριε Υπουργέ, είναι μεγάλες. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά κι εσείς ότι αυτή τη στιγμή έφυγε προσωπικό από τα δημοτικά σχολεία και πήγε και τα ειδικά σχολεία, τα οποία θα ανοίξουν σε μια εβδομάδα, και πήγε στα λύκεια και στα γυμνάσια της χώρας, γιατί εκεί δεν επαρκούσε ακριβώς αυτό το προσωπικό. Γιατί δεν επαρκούσε, μα γιατί είναι αυξημένες οι ανάγκες, κύριε Υπουργέ.
Και αυτές οι αυξημένες ανάγκες θα είναι εδώ και το Σεπτέμβρη. Δεν θα πάψουν να υπάρχουν αυτές οι ανάγκες. Ακούσαμε την Υπουργό Παιδείας σήμερα να λέει ότι θα καθαρίζονται δύο φορές τα σχολεία. Μία λέει κατά τη διάρκεια και μία μετά το τέλος των μαθημάτων. Ίσως χρειαστεί να καθαρίζονται μετά από κάθε διάλειμμα, κύριε Υπουργέ, οι κοινόχρηστοι χώροι των σχολείων. Γι' αυτό λέμε ότι θα χρειαστεί και άλλο προσωπικό, γι' αυτό λέμε ότι θα χρειαστεί και άλλη χρηματοδότηση. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά τα ερωτηματικά, πολλά και αναπάντητα τα ερωτηματικά σχετικά με την επόμενη μέρα για το άνοιγμα των σχολείων, αλλά και για αυτή την περίοδο, έτσι όπως ξεκινάνε. Και βεβαίως είναι πολύ γκρίζο όλο αυτό το τοπίο με κάποιες υπουργικές αποφάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις που θα γίνουν, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα είναι, που θα παρατείνουν, θα επεκτείνουν, αν θέλετε, τις εργασιακές ευθύνες, αρμοδιότητες αυτών των εργαζομένων, ενδεχομένως να παρατείνουν και τη διάρκεια της δουλειάς τους. Ρίχνετε τον μπαλάκι, μεταφέρετε μάλλον την ευθύνη στους Δήμους για να προσλάβουν και εκείνοι για 3-4 μήνες. Από πού θα τους πληρώνουν άραγε? Σε όλα αυτά πρέπει να απαντήσετε. Αλλά όμως θέλουμε για άλλη μια φορά, κύριε Υπουργέ, να σας καλέσουμε, όπως σας καλούν χιλιάδες εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι δεν σας καλούν να τους μετατρέψετε τη συμβάση τους σε ορισμένο χρόνο. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ πολύ, συμβάσεις αορίστου χρόνου με αποδοχές τέτοιες ώστε να μπορούν να ζήσουν. Ευχαριστώ.